Όσοι θυμάστε, είχα κάνει ένα βίντεο με τους γραφιτάδες που τους υποστήριζα. Υποστήριζα γενικότερα τα γραφίτι και πολλοί με παρεξηγήσατε. Okay. Πολλοί μου λέγατε, άντε γαμίσου χάρε, υποστηρίζει βανδαλισμούς και μαλακίε. Well, το graffiti είναι λίγο παρεξηγημένο. Ο κόσμος το βλέπει πολύ άσπρο μαύρο. Ή θα είναι, ξέρω εγώ, τέχνη και wow graffiti, ή θα είναι βανδαλισμός. Απ' τη μία, αυτοί που το βλέπουν σαν τέχνη έχουν στο μυαλό τους όλα αυτά τα γαμάτα, ξέρω εγώ, σχέδια, τα wild style, όλα αυτά. Και απ' την άλλη, αυτοί που λένε βανδαλισμός έχουν στο μυαλό τους βρωμοταγκές και συνθήματα από κουμούνια. Αυτό δεν ισχύει με καμία Παναγία. Okay. Ένα graffiti μπορεί να είναι όμορφο. Εντάξει, να είναι τέχνη. Μπορεί όμως να είναι και για τον μπούτσο άσχημο. Αντί να ομορφύνει δηλαδή τον τοίχο, να τον κάνει τρεις χειρότερο. Μιλάμε τώρα για ένα απλό κομμάτι. Ας πάμε και σε ένα throw-up. Και ένα throw-up μπορεί να είναι όμορφο, άμα γίνει σωστά. Μπορεί όμως να γίνει και σαν τα αρχίδια μου τα δυο. Το ίδιο ισχύει και με μια ταγκιά. Ω, τι χαρε, μπορεί να είναι μια ταγκιά όμορφη. Ναι, μαλάκα, αν ο άλλος έχει καλό χέρι και ξέρω εγώ, φτιάξει έτσι μια ωραία καλλιτεχνική ταγκιά, μπορεί να είναι πολύ ωραία και να φαίνεται ωραία στον τοίχο. Εμένα κάτι τέτοιες ταγκές μου αρέσουν. Αν η άλλη, άμα είναι αρχάριος ο γραφιτάς, μπορεί να την κάνει και σαν γαμό το σπίτι μου. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι είδους γκράφιτι είναι, αν είναι ένα κομμάτι, ένα wild style, μια ταγκιά, ξέρω εγώ, ένα roll-up. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει όμορφα, μπορεί να γίνει και άσχημα. Αν γίνει ωραία, θα πούμε ότι είναι τέχνη. Αν όμως κάνει τον τοίχο να δείχνει χάλια, ναι, θεωρείται βανδαλισμό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε κάποιες κατηγορίες βανδαλιστών και θα τους στείλουμε όλοι μαζί στο διάολο. Πρώτη-πρώτη, graffiti writers. Οκ, αυτή είναι και η κατηγορία που υπερασπίστηκα στο προηγούμενο βίντεο. Αλλά, υπάρχουν κάποιοι που το δηλώνουν κιόλας, δηλώνουν graffiti vandals. Γουστάρουν να καταστρέφουν πράγματα αφήνοντας το στίγμα τους. Βλέπεις, ο σκοπός του γραφιτά, ενός writer, είναι να αφήσει το ψευδόνυμό του, την ταγκιά του, σε περισσότερα σημεία. Είτε με κάποιο κομμάτι, είτε με throw-up, είτε με ταγκιά, είτε και με ρολάκο. Άμα, ας πούμε, δείτε στην Αθήνα σε διάφορα εγκαταλειμμένα κτίρια, υπάρχουν μεγάλες ταγκές με ρολά. Καμιά φορά όμως κάποιοι γραφιτάδες γουστάρουν να καταστρέφουν πράγματα με το όνομά τους. Okay, σαν writer κι εγώ έχω μπει στο τρυπάκι να βανδαλίσω πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, κάτι που ήταν όμορφο, φέρει πιν ένας νηπτήρας, να πάω εγώ με τον μαρκαδόρο μου και να του γαμίσω το σπιτάκι. Okay, το έχω κάνει. Και όποιος είναι writer και λέει ότι δεν έχει γαμίσει κάτι με την ταγκιά του, λέει ψέματα. Εντάξει, δεν γίνεται. Όλοι το έχουμε κάνει. Αλλά αυτό με τους γραφιτάδες να βανδαλίζουν πράγματα είναι λίγο πιο σπάνιο φαινόμενο. Συνήθως ο γραφιτάς απλά θα κάνει μια μεγάλη ζωγραφιά, θα κάνει ένα throw-up ή να κάνει μια μικρή ταγκιά, ξέρω εγώ. Δεν θα κάτσει να χαλάσει ένα τοίχο. Τώρα, αν μια ζωγραφιά ενός writer εσένα δεν σου αρέσει και τη θεωρείς βανδαλισμό, δεν είναι απόλυτο. Γιατί στον άλλον μπορεί να αρέσει και να το θεωρεί τέχνη. Okay. Εμείς εδώ πέρα σήμερα μιλάμε για αντικειμενικό βανδαλισμό, okay? Όχι για μια ζωγραφιά που σε κάποιους αρέσει και σε κάποιους όχι, που είναι θέμα γούστου δηλαδή. Μιλάμε για πραγματικό βρώμισμα τοίχου. Για το πραγματικό το βρώμισμα δεν το κάνουν τόσο οι writers, το κάνουν άλλες ομάδες που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Επόμενη κατηγορία λοιπόν, και μία από τις αγαπημένες μου, είναι οι οπαδοί. Okay, οι οπαδοί των ομάδων. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΚΑΡΙΣ, όλες αυτές οι ομάδες έχουν κάποιους οπαδούς οι οποίοι γουστάρουν να βγαίνουν έξω με ένα σπρέι και να γαμάνε την πόλη σου, φίλε. Δεν τους κρατάω τόσο πολύ κακία, γιατί παρόλο που βανδαλίζουν τους τοίχους, είναι πιο ευρηματικοί, ρε παιδί μου, είναι πιο έξυπνοι. Γράφουν ωραία πράγματα που τα βλέπω και γελάω καμιά φορά. Θυμάμαι, ας πούμε, γύρναγα σπίτι μου, βλέπω σε ένα τοίχο γράφει Ολυμπιακός. Γυρνάω την επόμενη μέρα, βλέπω δίπλα στο Ολυμπιακός να γράφει Βόθρ. Βόθρ Ολυμπιακός. Ήταν έξυπνο, ρε παιδί μου. Ή ας πούμε, βλέπω ένα τριφύλι, ξέρω εγώ, γράφει στα πέταλα ΠΑΟ. Την επόμενη μέρα γράφει γκέι. Αυτό που μου το δίνει λίγο με τους οπαδούς είναι ότι αυτό το μπιφ που έχουν, ποιος θα κυριαρχήσει στην πόλη, ο Παναθηναϊκός, ο Γαύρος, ο Ιάε, ξέρω εγώ, που γράφει ο άλλος, ξέρω εγώ, θύρα 7. Πάλας από πάνω, θύρα 13. Έχει το 6 από πάνω, 21. Μετά σκάει και ένας παγούς από το πουθενά, 4. Και το αποτέλεσμα είναι πάντα ένας βιασμένος τοίχος με πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, μπέζ, φούξια χρώματα που μοιάζει λες και πέρασε από εκεί η LGBT Pride. Επόμενη και από τις πιο μισητές κατηγορίες, η δεύτερη πιο μισητή για την ακρίβεια, είναι αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτικά. Και προφανώς μιλάει για τα κουμούνια. Μαλάκα βρωμάει ο τόπος με ηλίθια σφυροδρέπανα και αλφάδια παντού, όπου και να κοιτάξεις. Κουκουέ, σφυροδρέπανο. Κουκουέ, αναρχία, αλφάδι. Και επειδή βλέπω κάποιους πονεμένους αριστερούς να βγαίνουν και να μου γράφουν σχόλια, ναι, αλλά είναι και κάποιοι δεξιοί που γράφουν τους τοίχους. Καταρχήν, φάει την ψωλή του Μητσοτάκη και σκάσε. Και δεύτερον, οι δεξιοί που γράφουν, που είναι κυρίως χρυσαυγίτες, γράφουν πιο σπάνια από ό,τι αριστεροί. Και επειδή θα βγει κανένα τουρντί και θα μου πει, έχεις καμία στατιστική απόδειξη γι' αυτό, θέλω γκάλωπ εδώ πέρα, γραφήματα, πείτε.
Όχι ρε μαλάκα, βγες μόνος στο δρόμο και κοίτα. Τι θα συναντήσεις περισσότερο? Κομμουνιστικά αλφάδια, σφυροδρέπανα, αντίφαγε κουκουέ ή χρυσαυγητικούς μέανδρους, εθνικιστικούς κελτικούς σταυρούς και καμιά φορά τίποτα σβαστίγκες? Δεν χωρά λοιπόν καμία αμφιβολία ότι οι αριστεροί αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του βανδαλισμού σε πάρα πολλές πόλεις. Οπότε να πάνε να καμύφουνε. Και επειδή πάλι ο θυγμένος αριστερός ρούφαλη πρόνη του Μητσοτάκη και σκάσε, θα μου πει ναι, αλλά και αυτοί με τα πολιτικά έχουν μπιφ μεταξύ τους, όπως ακριβώς οι οπαδοί. Βλέπεις, ας πούμε, σφυροδρέπανο μετά από πάνω με άνδρος. Γιατί λοιπόν μίσεις αυτούς πιο πολύ από τους οπαδούς? Όπως είπα και πριν, οι οπαδοί είναι πιο ευρηματικοί. Τα κομμούνια γράφουν εδώ και 30 χρόνια το ίδιο πράγμα. Φασίστες κουφάλες, έρχονται κρεμάλες. Οι παππούδες μας τους φασίστες τους του φεγιάζανε, δεν τους ψηφίζανε. Spoiler alert, ο δικός μου παππούς του φέκιζε και κουμούνια. Και δεν τους ψήφιζε. Αν γράψουν και αυτοί κάτι ευρηματικό, okay, ίσως γελάσω. Ίσως σκάσω ένα μικρό χαμόγελο. Αλλά γράφουν τις ίδιες αηδίες συνέχεια, να πάνε να γαμηθούν τα κουμούνια, να πάνε να γαμηθούν οποιοδήποτε ασχολείται με πολιτικά και γαμάνε τους τείχους μας. Έχω δει ταγκές για το Λεβέντι, ρε μαλακές. Για το Λεβέντι. Δεν γαμιέστε, λέω εγώ. Α, και κάτι άλλο. Καθυστερημένα αυτιστικά κουκουέδια. Σταματήστε να πατάτε γκράφιτι από writers. Γαμώ το σπιτάκι σας, γαμώ το μ***κι που σας πέταγε. Γιατί γαμάτε γκράφιτι και δουλειές παιδιών με ηλίθια ψηφίστε κουκουέ. Κουκουέ ισχυρό, μας γαμάνε τον προκτό. Ρε μαλάκες, βρε γαμημένα ζώα, ζωντόβολα. Παίρνετε εκεί πέρα ένα ρολό, πάτε κάπου που έχει πολύ ωραία γκράφιτι και πατάτε από πάνω κουκουέ στο διάλογο, ρε μαλάκες, μένα να πούμε. Δεν μπορώ με κάτι τέτοια μουνόπανα στο διάλογο. Πήγαινε, βγάλε πανό, βρε μαλάκα, που τα κρεμάτε όπου στο διάλογο σας καβλώσει. Αλλά δεν πειράζει, εμένα με συμφέρει αυτό, γιατί μετά πάω τα κατεβάζω και τα κάνω καλύματα για τα αμπέλια μου. Τελευταία και πιο μισητή κατηγορία βανδαλιστών είναι αυτοί οι καβλωμένοι έφηβοι 12 έως 15 χρονών, ξέρω εγώ, που παίρνουν ένα σπρέι και γράφουν quotes. Ναι, quotes. Αυτά τα quotes που βάζουν στις φωτογραφίες στο Facebook και στο Instagram. Ναι, τα γράφουν και στους στίχους αυτά. Και βάζουν συνήθως ένα hashtag, ένα νούμερο δίπλα, που είναι, ξέρω εγώ, το crush τους ή κάτι τέτοιο. Δες εδώ, γαμώ το σπιτάκι που σε πέταγε μου λίγο το 12χρονο. Θα με ψάχνει θεούλης, μα καμία δεν θα είμαι εγώ, μπάστερδε. Και τώρα με αυτή την παπαριά, επειδή εσένα δεν σε γαμάει πλέον ο 14χρονος Νικολάκης με το καβλί μπατονέτα του, γάμα στον τοίχο μου, ας πούμε. Έστω διάλογο. Βρες τρόπους να καθυστερήσουμε τη νύχτα. Και τώρα εγώ πρέπει να χαλάσω μπογιά και να περάσω δύο χέρια τον τοίχο, επειδή εσύ σου καβλώσε να γράψει αυτή τη μαλακία με ένα σπρέι. Μουνό πανώ. Εγώ για εκείνον χάνομαι, μα άλλοι τον φεθάνει. Μπάτσι γουρούνια, δολοφόνι. Να πεθάνεις το πρωί. Είναι περίπλοκα τα πράγματα μέσα μου. Δεν ξέρω τι στο μπούτσο έχεις μέσα σου, για ποιο λόγο να το γράψω αυτό σε μάρμαρο. Αν βλέπω καλά. Ακόμη κι αν αυτό δεν είναι μάρμαρο, πολλά μαλακισμένα παίρνουν μαρκαδόρους και γράφουν σε μάρμαρα. Εκείνη σε κάθε τέλος έβλεπε μία αρχή. Γιατί δεν βάζεις τόνους? Σεξ παντού, έρωτας πουθενά. Ξέρεις τι, αυτοί γαμάνε και σπίτια, αυτό είναι το σπαστικό, ότι γαμάνε σπιτάκια συνήθως. Δεν πάνε, ας πούμε, σε άκυρα δημόσια κτίρια που κάνεις, δεν νοιάζεται, nobody gives a fuck. Πάνε σε σπίτι και τα γράφουν, φάρε μαλάκα. Η ισορροπία, είσαι η ισορροπία μέσα στο χάος μου. Αχ, γάμο το σπιτάκι μου, είναι μαλάκα, απλά γράψε Greek graffiti calls, ξέρω εγώ, στο Google. Θα δεις τόσα γαμμένα τυχάκια. Το πιο αβά, τα μάτια μου. Τα μάτια μου, είναι ωραίος αυτός ο τείχος. Είναι ωραίος, αλήθεια, σ' αρέσει. Εν τω μεταξύ, αυτά τα μούλικα, τα γαμόπεδα, συνήθως είναι και ανορθόγραφα, ρε μαλάκα, και γράφουνε, ξεχνάνε γράμματα, γράφουνε άκυρες μαλακίες. Τουλάχιστον κάνε Google πριν το γράψεις. Κάνε Google τη λέξη πριν το γράψεις, μαλακισμένο 12χρονο. Okay, αυτά είχα να πω. Τα νεύρα μου. Τα γαμημένα νεύρα μου. Να ξέρετε λοιπόν εσείς που κάνετε τους γραφιτάδες ότι αυτοί που βανδαλίζουν περισσότερο της πόλης σου, της πόλης σας, δεν είναι graffiti writers, είναι όλοι οι υπόλοιποι. Οπαδοί, κομμούνια, δεξιοί καμιά φορά, μαλακισμένα καβλωμένα παιδάκια, τέτοιοι μαλάκες. Αυτούς λοιπόν να κράζετε και σε αυτούς να φαίνετε τους μπάτσους, όχι σε εμάς. Γάμο της μάνης σας. Καληνύχτα. Να βάζω κολέτσο με τρεις σπρέι και να βαράω ταγκές. Πολλές. Πόσες θες, έχω χιλιάδες τακές. Παντού πάνω σε τείχους είμαι πούστιο πιο γαμάτος. Έχω κρου μεγάλο βάφου με και τρένα. Όταν πάμε στα τρένα να βάψουμε, βάζουμε κουτιά στις σιδερογραμμές. Σταματάει ο ηλεκτρικός και μετά πάμε να βάψουμε τα τρένα.
βάφουνε τα τρένα, βάφουνε τα τρένα, έχουν κομμένα φρένα. Είναι παιδιά, δεν έχουν φρένα.